Ένα σημαντικό έργο του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Διασυνορικό Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα-Αλβανία. Το πρόγραμμα αυτό αφορά την κατασκευή τριών δρόμων, Δισκνίκη, Άνω Καλεντίνη, Βελινιδιά, Μεσόπυργο, Ακροποταμιά, Κλειδί και την κατασκευή ενός δρόμου στο Δήμο Δερόπολης στην Αλβανία. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη αναφέρει ότι με το σχεδιασμό και την εργατικότητα και τη συνεργασία, αλλά και αξιοποιώντας κάθε θετική ενέργεια, με γνώμονα την ανάπτυξη, οδηγηθήκαμε σε μια δημιουργική διαδρομή για ανάπτυξη σε όλους τους άξονες. Στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα-Αλβανία, ο Δήμος μας κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση οδοποιίας με εταίρο Δήμο από την Αλβανία, το Δήμο Δερόπολης. Κύριος εταίρος του έργου ήταν ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη, όπου και θα έχει και τη μερίδα του λέοντος της εκτέλεσης του έργου. Σε αυτό το έργο λοιπόν, το οποίο εντάχθηκε γι' αυτό πριν λίγες μέρες, ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη θα κατασκευάσει τρεις δρόμους, οι οποίοι έχουν να κάνουν με εσωτερικά οδικά δίκτυα σε οικισμούς, όπου εκεί ζουν οικογένειες οι οποίες έχουν ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις επαγγελματικές, έχουν μικρά παιδιά τα οποία, με βάση τα δεδομένα ότι τα σχολεία είναι σε συγκεντρωμένες πλέον περιοχές όπως είναι οι έδρες των οικισμών, μετακινούν παιδιά καθημερινά οι κάτοικοι, τα πηγαίνουν στα σχολεία. Ένα έργο το οποίο αποτελούσε βασική διεκδίκηση του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη και έχει να κάνει με τρεις οικισμούς. Ο πρώτος οικισμός είναι ο οικισμός Βελανιδιά. Θα κατασκευαστεί ο δρόμος από το Μεσόπυργο μέχρι τη Βελανιδιά, θα ασφαλτοστρωθεί και θα παραδοθεί στους κατοίκους προς χρήση. Ο δεύτερος δρόμος είναι Άνω Καλεντίνη Δισνίκη, σε έναν οικισμό πάλι απομακρυσμένο από την έδρα της κοινότητας της Άνω Καλεντίνης, στο Δισνίκη. Οι κάτοικοι και αυτοί θα έχουν το ευτύχημα σε σύντομο χρονικό διάστημα να έχουν εσωτερικό οδικό δίκτυο ασφαλτοστρωμένο. Και ο τρίτος οικισμός είναι Ακροποταμιά Κλειδίου ή Μαλέικα, όπως συνηθίζεται στους κατοίκους να λέγεται. Πάλι εκεί υπάρχει προϋπολογισμός έργου. Εκεί βέβαια θα γίνει η κατασκευή τσιμεντόστρωσης, γιατί οι κλίσεις του εδάφους δεν το επιτρέπουν. Το κομμάτι θα συμπληρώσει ένας δρόμος, ένας οδικός άξονας του Δήμου Δερόπολης. Σας είπα και πάλι ότι κύριος εταίρος θα είναι ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη, έργο προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ. Ακόμη τόνισε ότι οι πόρτες του επίσημου κράτους ήταν ανοιχτές, υπήρχε κατανόηση, αναγνώριση και στήριξη και ευχαρίστησε όλους τους φορείς που συνετέλεσαν για αυτό το θετικό αποτέλεσμα. Εδώ θα πρέπει να πω ότι οι πόρτες του κράτους ήταν ανοιχτές. Η μελέτη ήταν όρημη, βρήκαμε ανταπόκριση σε όλα τα σημεία. Δεν θα πρέπει να είμαστε άδικοι, ούτε θα πρέπει να καρπωνόμαστε την επιτυχία των θεμάτων ή τη θετική έκβαση ενεργειών μας ως εμείς θέλουμε. Σας λέω και πάλι ότι ανοιχτές πόρτες, δυνατότητα υποστήριξης υπάρχει. Ευελπιστούμε σε δύσκολη οικονομική συγκυρία, σε μια χώρα όπου βιώνει πραγματικά προβλήματα, τουλάχιστον ο Δήμος να αναδείξει κάποια πράγματα και να βγει από την αφάνεια, όπως σας είπα και πριν, σε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με υποδομές και με δυνατότητες βελτίωσης της καθημερινότητας της ζωής των ανθρώπων.